Μετά από καιρό ήρθε η ώρα, πάμε στο σύμβουλο της εκπομπής, ατύπος έχει χρηστεί, τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό, που είναι ερευνητής στα Πανεπιστήμια Πάτρας και Δυτικής Αττικής. Καλημέρα κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Τι κάνετε? Προσπαθώ εδώ και μέρες να σκεφτώ αν υπήρξε ποτέ άλλη περίοδο στη ζωή μου που να αισθάνθηκα τόσο ηλίθιος από τη συμπεριφορά των αρχών και της επιστημονικής κοινότητας. Και είναι αξιολύπητο όλο αυτό. Γιατί το λέτε? Διότι πρόκειται περί κοροϊδίας όλη η διαχείριση. Όταν ακούτε ότι τα μέτρα δεν παίρνονται επειδή πάμε να αλλάξουμε στρατηγική, επειδή καταλάβαμε ότι αυτό το οποίο δεν δουλεύει και το βλέπουμε μπροστά μας τόσους μήνες πραγματικά δεν δουλεύει, και ότι πρέπει ως χώρα να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης πανδημίας, να προσθέσουμε δηλαδή μέτρα δημόσιας υγείας πάνω από το μέτρο δημόσιας τάξης, το καταστροφικό lockdown, και βλέπετε να παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές δήθεν για να ως βαλβίδα εκτόνωσης, ως ανάσα ελευθερίας. Αυτά είναι προσβλητικά και ως εκφράσεις προς το γενικό πληθυσμό. Και δεν μιλάω τώρα μόνο σε επιστήμονας, μιλάω σε ένας Έλληνας πολίτης, έτσι, ο οποίος αντιμετωπίζει και ακολουθεί τα μέτρα όλα, όπως και όλοι οι άλλοι. Είναι προσβλητικά. Εσείς δεν τα βλέπετε ως προσβλητικά? Δηλαδή, τι ρόλο έχει η επιστημονική κοινότητα να κάνει? Να καθορίζει ποιος θα είναι κλειστός και ποιος θα είναι ανοιχτός? Ποιος θα ζει αξιοπρεπώς και θα έχει εισόδημα και ποιος δεν έχει το δικαίωμα να έχει εργασία? Θα συνεχίσει αυτή την στήρα και ανούσια και καταστροφική διαχείριση, η οποία αδυνατούν κάποιοι λόγω εγωισμού να καταλάβουν ότι από τον Νοέμβριο είμαστε lockdown και ότι το lockdown δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα και είναι ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε να είναι η τελευταία λύση απελπισίας, ανάγκης για να αναδιαρθρώσει τα προηγούμενα μέτρα. Δηλαδή, τι να συζητάμε, κύριε Σαχίνη? Σωστά το λέτε εσείς, κύριε Φαρσαλινέ. Φτάσαμε στην απελπισία πάλι, έτσι. Ξεχυλίζουν μεθ, κλινικές, COVID, ασθενοφόρα. Ανακατεμένα με όποιον κόσμο πάει για τεστ, βλέπαμε χθες από το Μεταξά το ογκολογικό απ' έξω ουρές rapid και από μέσα να γίνει το, έλα να δεις. Άρα ξαναφτάνουμε πάλι στο απόλυτο τίποτα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τα έχουμε πει, κύριε Σαχίνη, εδώ και ένα χρόνο, όχι λίγους μήνες. Ειλικρινά, οφείλω να παραδεχτώ πόσο αφελής ήμουν κι εγώ, διότι ψάχνοντας να βρω κάτι στο διαδίκτυο εκεί στο site σας, στο Νέα Κρήτη, έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που είχαμε στις 27 Απριλίου του 2020, όπου με μια αξιοπρόσεκτη αφέλεια σας έλεγα ότι φαντάζομαι και ελπίζω ότι έχουμε κάνει σχέδιο για τα μέτρα δημόσιας υγείας που πρέπει να πάρουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και δεν μπορούμε να ξαναμπούμε σε lockdown. Προσέξτε τώρα αφέλεια, τον Απρίλιο. Και από τότε το μόνο που έχουμε κάνει είναι να μπαίνουμε σε lockdown, τίποτα άλλο. Και έχουμε φτάσει να έχουμε ξεχάσει για πόσους μήνες είμαστε σε lockdown, με διαλύματα έτσι ήπιας αναπροσαρμογής. Ακόμα και το εμπόριο δεν άνοιξε ποτέ κανονικά. Ας μην είμαστε αφελείς τώρα και ας μην θεωρούμε κανονικότητα κάποια γραφικού τύπου αποφάσεις, όπως τα click away, τα click in shop, το να κάνεις ουσιαστικά το ρόλο του delivery εσύ ο ίδιος πηγαίνοντας έξω από το κατάστημα να πάρεις κάτι το οποίο μόνο σου έχεις αγοράσει από το διαδίκτυο. Αυτά είναι αστιότητες τώρα. Και είναι λυπηρό που αυτά θεωρούνται ότι δεν ήταν και lockdown κιόλας. Λοιπόν, μετά από τόσους μήνες, από το Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, όλη η Ελλάδα σχεδόν και κάποιες περιοχές νωρίτερα, να θυμίσω τον νομό Κοζάνης από 16 Οκτωβρίου, να θυμίσω τη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα, 10 μέρες νωρίτερα την υπόλοιπη Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι πάμε καλά, κάντε υπομονή. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Εδώ προσβάλλουμε την νοημοσύνη όλων. Το έχουμε ξαναπεί κάποτε, σας είχα πει ότι συμπεριφερόμαστε στον πληθυσμό σαν να είναι πρόβατα και συμβαίνει ακριβώς αυτό. Και έχουμε τώρα και τον εγωισμό τον επιστημονικό. Πώς να πούμε τώρα ότι αποτύχαμε? Είναι δυνατόν να το πούμε μετά από ένα χρόνο? Κάποιος δεν μου λέει... μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των πράξεών μας. Μας ενδιαφέρει να μην φανεί ότι εμείς δεν κάναμε κάτι καλά. Μισό λεπτό. Όταν, είναι όταν τόσο... περνάσαι ειλικρινά, ναι,
ειλικρινά ανόητος, πρέπει να έχεις ειλικρινά IQ Κοτόπουλου για να μην καταλάβεις. Και απορώ ποιοι ακόμα και τώρα θεωρούν ότι το lockdown λύνει το πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Φασαλιά. Απορώ. Μισό λεπτό. Ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν μετατρέψει το πρόβλημα αυτό, την κρίση δημόσιας υγείας, την πανδημία, ναι, σε πολιτικοκομματικό ζήτημα. Μάλιστα. Μόνο αυτοί. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Μισό λεπτό. Μόνο αυτοί που ευτελίζουν με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα και δεν σέβονται ούτε νεκρούς, ούτε ασθενείς, ούτε αυτούς που υποφέρουν, μόνο αυτοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν το lockdown. Λέει, να σας πω. Μισό λεπτό, κύριε Φασαλιά. Βλέπετε, προσπαθώ να σε. Υπάρχει ένα θέμα. Εσείς το είπατε καλά. Εγώ όμως δεν το λέω επιστημονικό αυτό, όπως το είπατε εσείς, Γινάτη, να μην παραδεχτούν. Δεν είναι απλά να παραδεχτείς εδώ πια, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε 7.600 νεκροί από μέτρα που θα σώζαν να μην έχουμε νεκρούς. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι απλό. Προφανέστατα υπάρχουν ευθύνες. Νομίζω ότι το είχαμε πει από το πρώτο lockdown, ότι βασικό στοιχείο σε διαχείριση κρίσεων και στις κρίσεις δημόσιας υγείας είναι η διαφάνεια. Και δεύτερον, η λογοδοσία. Και θα λογοδοτήσουν όλοι στην κοινωνία. Όχι μόνο για τα μέτρα ως προς την σωματική υγεία, και για την ψυχική υγεία, και για την κοινωνική ευεξία, και για τις καταστροφές. Και αναρωτιέμαι αν θα προλαβαίνουν και οι δικηγόροι, θα το δούμε, τις αγωγές για αποζημιώσεις που θα γίνουν. Γιατί εγώ εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Όταν υπάρχουν κλάδοι που παραμένουν κλειστοί επί μήνες, όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει, όχι αξιοπρεπώς, δεν μπορεί να ζήσει καθόλου. Όχι επειδή, προσέξτε, είχαμε μια οικονομική δυσπραγία ως χώρα και κάποιος που έκανε τις επιλογές του και τις επενδύσεις του έπεσε έξω. Αυτό είναι, συμβαίνει και μπορεί να συμβεί. Επειδή κάποιοι επιστήμονες αποφάσισαν ότι κάποιος δεν έχει δικαίωμα στην εργασία. Διότι υπάρχει η εργασία που είναι αναγκαία και η εργασία που είναι μην αναγκαία. Υπάρχει δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει δικαίωμα να ζήσει αξιοπρεπώς και ο άνθρωπος που δεν έχει δικαίωμα να ζήσει αξιοπρεπώς, γιατί ας πρόσεχε να διάλεγε αναγκαία εργασία. Καταλαβαίνετε σε τι ζούμε, σε τι περιβάλλον ζούμε και υπό ποιες συνθήκες ζούμε όλη η κοινωνία όλο αυτόν τον καιρό. Δεν είναι μια εβδομάδα, δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι προσωρινό, ουδέν μονιμότητα του προσωρινού. Δεν βάζω τα υπόλοιπα, ατομικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, δημοκρατικές ελευθερίες. Ζούμε σε επίπεδο Βόρειας Κορέας, στην πραγματικότητα, μονίμως, και παρουσιάζουμε και μια εικόνα του πόσο πετυχημένοι είμαστε. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε φιλότιμο. Απαράδεκτο δηλαδή. Και ξαφνικά τι ανακαλύπτουμε τροχούς τώρα. Μισό λεπτό. Πράγματα τα οποία τα συζητάμε τόσους μήνες. Μισό λεπτό, κύριε Φασαλιά. Λέει ο Δημήτρης εδώ. Καλημέρα στον κύριο Φασαλινό. Τα λέει, τα ξαναλέει ένα χρόνο και ορθά επιμένει. Αισθάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα με αυτά που ακούω από συναδέλφους του της Επιτροπής μάλλον τον τρολάρουν. Δηλαδή τα αποδέχονται σαν να μην τρέχει τίποτα. Επειδή όμως συνεχίζουν οι διαχειριστές της κατάστασης να κάνουν ό,τι γουστάρουν, υπάρχει τρόπος από εδώ και κάτω να προβλεφθούν τα χειρότερα? Και κύριε Φασαλίνα, αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Από εδώ και κάτω έστω, τι γίνεται? Διότι η εικόνα αρχίζει και γίνεται χαοτική και στα νοσοκομεία. Το λέγαμε ότι θα φτάσουμε πάλι να καταραίουν. Τι γίνεται? Δηλαδή λύσαμε το πρόβλημα με την επιστράτευση 200 γιατρών, όταν δεν επιτάσσουμε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια στα οποία επικεφαλής άρτιων μεθ μονάδων λοιμοξιολόγοι είναι μέλη της Επιτροπής. Καλά, αυτά είναι αστεία όλα τώρα. Και κοιτάξτε, έχουμε πει ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο μέσω του οποίου υποβαθμίζουμε συνεχώς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία. Όσο και να το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται τα νοσοκομεία να μπορέσουν να διαχειριστούν το πρόβλημα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε ένα σπιράλ καταστροφικό, διότι αντί να κάνουμε αυτό το οποίο συστήνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αφήστε εμένα. Εγώ είμαι περίεργος, είμαι ανόητος, είμαι άσχετος. Αντί να διακρατήσουμε την πανδημία και να τη διαχειριστούμε στην κοινότητα, τα βάζουμε όλα στα νοσοκομεία. Και φυσικά τα νοσοκομεία δεν φτάνουν. Και μετά, τι κάνει για να ενισχύσει τα νοσοκομεία?
Γιατί ποτέ ό,τι ενίσχυση και να έχει κάνει νωρίτερα δεν φτάνει. Τι κάνεις? Υποβαθμίζεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτή που χρειάζεσαι εξ αρχής, την υποβαθμίζεις ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να μεταφέρεις πόρους και ανθρώπινο δυναμικό στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Και γίνεται εδώ και καιρό και με τα κέντρα υγείας και με τα περιφερειακά ιατρία. Με αποτέλεσμα, εκτός νοσοκομείου δεν υπάρχει ιατρική υπηρεσία. Μόνο αν κάποιος θέλει να πληρώσει ιδιώτη και όποιος ιδιώτης θέλει να ασχοληθεί με ασθενείς COVID και να έχει και τον κίνδυνο και αυτός να εκτεθεί και να χειρίζεται το πρόβλημα με πρωτόκολλα που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν, ούτε τώρα υπάρχουν ξεκάθαρα. Ναι. Αποτέλεσμα είναι όλοι θα πάνε στα νοσοκομεία και ο γιατρός στο νοσοκομείο, με συγχωρείτε, όταν ξέρει ότι ο ασθενής δεν θα έχει ιατρική υπηρεσία έξω, τι θα κάνει για να τον βάλει μέσα? Τι πιστεύετε εσείς θα κάνει? Πιστεύετε ότι δεν θα μείνει μέσα? Τι θα κάνει, θα τον αφήσει έξω? Υπάρχει ευθύνη μετά να του πούνε γιατί τον άφησε έξω. Έγινε κάτι, αλλά όταν ήρθε στο νοσοκομείο τον γύρισε πίσω. Καταλάβατε τι γίνεται? Γιατί ο γιατρός που επιστρατεύεται. Δεν πρόκειται να λύσει ποτέ το πρόβλημα. Ο γιατρός που επιστρατεύεται, ο ιδιώτης, αυτή 206 αρχικός, θα είναι πρωινή ή βραδινή βάρδια στο νοσοκομείο και μετά θα πηγαίνει και στο ιατρείο του. Μπες βγες ο ιός, θα κάνει. Θυμάστε που μας έλεγε. Κάποιος μας έλεγε για την κινητικότητα των πολιτών, το θυμάστε με το μάτι. Τώρα πώς θα γίνει? Αυτά είναι τώρα. Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είναι όμως θέμα. Τότε, ναι. Δεν είναι θέμα και αυτό ακόμη. Ναι, είναι θέμα. Είναι θέμα. Είναι θέμα το γεγονός ότι γιατροί οι οποίοι κυρίζονται προφανώς άλλα περιστατικά θα είναι σε συνεχή επαφή και θα περιβρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα χώρο τεράστιου οικού φορτίου όπως είναι το νοσοκομείο και μετά θα βλέπουν ασθενείς που έχουν άλλα προβλήματα. Βεβαίως και είναι θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και είναι μία από τις αποφάσεις οι οποίες δείχνουν την απελπισία του συστήματος και την απελπισία στη διαχείριση, η οποία δεν κάνει διαχειρίσιμο όμως το θέμα. Και το βλέπουμε. Θυμάμαι που είχατε πει ότι σωρεύουμε όλες τις λειτουργίες στα νοσοκομεία, όλες, από τους εμβολιασμούς μέχρι τα τεστ, και θα το πληρώσουμε. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Χθες το μεταξά η εικόνα ήταν απελπιστική. Συνοθούνταν κόσμος καρκινοπαθής για ένα rapid test, με συγχωρείτε, στο νοσοκομείο. Ναι, και ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον, καταλαβαίνετε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κατάλαβαν ότι είναι τριτοκοσμική εικόνα οι ουρές στα νοσοκομεία για διαγνωστικό έλεγχο, και ενώ τον Νοέμβριο κάθε μέρα το βλέπαμε και παρουσιάζονταν τα μέσα ενημέρωσης ως μια υπερήφανη εικόνα του κόσμου που ενδιαφέρεται να εξεταστεί. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να εξεταστεί, δεν έχει που να εξεταστεί δωρεάν και καταλήγει στα νοσοκομεία. Τον Νοέμβριο την παρουσίαζαν ως εικόνα να είμαστε περήφανοι, ενώ είναι εικόνα ντροπής. Τώρα τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω πολύ καιρό να δω ουρές στα νοσοκομεία να δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια συμβαίνει αυτό. Χθες. Είναι και αυτό επιστροφή στο παρελθόν. Είναι εικόνες για τις οποίες θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι τριτοκοσμικές εικόνες για ένα σύστημα υγείας το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο νοσοκομείο να αναλαμβάνει ρόλο δειγματοληψίας και διαγνωστικού ελέγχου. Τα έχουμε ξαναπεί. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Φαρσαλινέ? Γιατί η κατάσταση σε επίπεδο αριθμών στα νοσοκομεία και στη διασπορά και στους διασωληνωμένους και στους νεκρούς τραβά την ανηφόρα. Την ερώτηση, κύριε Σαχίνη, την έχουμε απαντήσει από πέρσι, πριν ακόμα τελειώσει η πρώτη καραντίνα, το πρώτο lockdown, από τον Απρίλιο-Μάιο. Έχουν απαντηθεί όλα, έχουν απαντηθεί και με προτάσεις συγκεκριμένες και όχι γενικόλογα και ευχάριστα λόγια ενός κάποιον, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ και ούτε είναι τίποτα έξυπνο, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Τα αυτονόητα συζητούσαμε και τα αυτονόητα παρουσιάζουμε. Τίποτα το έξυπνο, τίποτα που να είναι δικιά μας πρωτότυπη ιδέα, τίποτα που να σκεφτήκαμε μόνο εμείς, ως αν οι αυθεντίες του 21ου αιώνα, οι Αϊνστάιν, έχουν πεθάνει. Ο Πέτρος λέει, πείτε στο. Τώρα τον Αϊνστάιν, ναι, ουσιαστικά δείχνει πόσο προσβάλλει την κοινωνία που περιμένει ως μάνα εξ ουρανού. Όπως βγαίνει ο Πάπας στον μπαλκόνι, που εκεί είναι θρησκευτικό το ζήτημα, να αντιμετωπίζουμε εδώ ορισμένους ανθρώπους και στο εξωτερικό. Να πάρω παράδειγμα, να πω όνομα από το εξωτερικό, να πω το Φαουτσί, τους αντιμετωπίζουμε ως σαν σωτήρες. Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη, τον 21ο αιώνα σωτήρας. Δεν υπάρχει κανένα σωτήρας. Υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτήρας.
δεν υπάρχει και καμία αυθεντία. Στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου όλοι έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα. Και κάποιοι έχουμε σπουδάσει και το αντικείμενο να μπορούμε να αξιολογούμε τα δεδομένα πολύ καλύτερα από το πώς θέλουν να μας τα παρουσιάσουν κάποιοι. Γιατί έτσι βολεύει το αφήγημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Πέτρος από την Άρτα. Θυμάμαι, λέει, που είχε πει ο κύριος Φαρσαλινός, γιατί εμφανίζονται τώρα μερικοί κόκορες, έτσι τους περιγράφει, ότι τότε που είχαν ανακοινωθεί, παρότι και ο ίδιος αμφισβητούσε και δικαίως αμφισβητούσε αυτά τα 1114 εμβολιαστικά κέντρα, είπε τότε ο κύριος, σας παρακολουθούν, ο κύριος Φαρσαλινός, να κάνει το ίδιο και με κέντρα για τεστ. Είναι επίγον για να έχουμε επιδημιολογική καταγραφή της προκοπής. Δεν έγινε. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ένα βήμα τέτοιο? Εδώ δεν συνταγογραφεί το διαγνωστικό τεστ, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να κάνουν τον έλεγχο και θα μπορούσε να γίνει και ελεγχόμενα, προσέξτε. Όχι ήρθα να κάνω το διαγνωστικό τεστ και μου το καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Με συνταγογράφηση, δηλαδή, μετά από ιατρική παρακολούθηση. Και αυτό τι θα βοηθούσε? Θα βοηθούσε κιόλας να ξέρουμε και το λόγο που κάποιος πάει να κάνει έλεγχο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο σύστημα καταγραφής από τους ιδιώτες γιατρούς σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, προσέξτε, που να λέει: σου συνταγογραφώ τον έλεγχο με σκοπό ότι ήρθες σε στενή επαφή, έχεις συμπτώματα, πρέπει να κάνεις μια εργασία και σου ζητάνε τεστ. Με αποτέλεσμα να ξέρουμε και ποιος κάνει τεστ σωστά, με ηλικιακές ομάδες, με παράγοντες κινδύνου και τον λόγο που απευθύνεται να κάνει τεστ, και να έχουμε μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση που θα λαμβάνει υπόψη και που έγινε το τεστ και γιατί έγινε το τεστ. Εδώ τώρα ένα νούμερο μερικές χιλιάδες, θετική, αρνητική, ούτε πού βρίσκονται, ούτε σε τι ηλικιακές ομάδες είναι, ούτε δεν ξέρουμε τίποτα εμείς. Καλά, κάποια στοιχεία φαντάζομαι ότι τα ξέρουν οι αρχές. Εμείς τι είμαστε δηλαδή, δεν κατάλαβα? Και επιστημονική κοινότητα εννοώ, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Ακόμα και οι θάνατοι, όλες οι χώρες, κύριε Σαχίνη, βγάζουν τους θανάτους σε ηλικιακές ομάδες δεκαετίας. Εμείς 40-64, 65 και πάνω. Να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Βαριούνται κάποιοι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, να βγάλουν τους θανάτους με ηλικιακές ομάδες που είναι ένα δεκαετία. Είναι τρομερό αυτό. Ούτε τα στοιχειώδη. Ούτε τα στοιχειώδη. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κύριο Φαρσαλινό. Και λέω εδώ την εξής παρατήρηση. Χθες άκουσα, λέει, και τον κύριο Βανταράκη, θέλω τη γνώμη του κύριου Φαρσαλινού. Από ό,τι φαίνεται τελικά με τα σχολεία είναι best yes. Τώρα ακούμε και για Απρίλια, αλλά εν πάση περιπτώσει, γίνεται τίποτα ουσιαστικό για τα παιδιά μας για να ανοίξουν πιστικά τα σχολεία? Βλέπει να γίνεται κάτι? Και τίποτα δεν γίνεται και όλη η κατάσταση αποτελεί ντροπή, γιατί εγώ προσωπικά, σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη περίοδο να έχουμε αντιμετωπίσει έτσι τόσο απαξιωτικά και με τέτοια ασέβεια τα παιδιά, για τα οποία η επιστημονική κοινότητα κλείνει τα σχολεία. Λίγο πριν τα ανοίξει μας λέει ότι κακώς τα έκλεισε, διότι και σε άλλες χώρες δεν έμειναν τόσο κλειστά ή δεν έκλεισαν καθόλου και δεν είχαν πρόβλημα διασποράς από τα σχολεία. Τα ανοίγουν, μόνο που δεν ζητήσαμε εμείς συγγνώμη που τα έκλεισαν, και μετά από ένα μήνα τα ξανακλείνουν πάλι, ανερώντας πάλι αυτά που είχαν πει ένα μήνα πριν. Εδώ μιλάμε ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της λογικής. Να μην πάω σε παλιές ιστορίες, όπως κάτι μοντέλα ότι τα 25 παιδιά είναι καλύτερα από τα 15. Είχα φτιάξει τότε ένα ίδιο μοντέλο και είχα πει ότι με ίδιες αίθουσες, με ίδια θρανία, τα 42 παιδιά είναι ακόμα καλύτερα από 25, με τη λογική εκείνη του παραλόγου. Αξιολύπητο, πραγματικά. Τα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα και που δεν έχουν πρόβλημα από τον ιό, προσέξτε. Ο κίνδυνος είναι σχεδόν μηδενικός. Δεν είναι μηδενικός, είναι σχεδόν μηδενικός. Τα αντιμετωπίζουμε με ακραίο τρόπο, ειδικά στα μικρά παιδιά του δημοτικού, δεν το συζητάμε, ούτε διαδικτυακή εκπαίδευση υπάρχει, ούτε τίποτα. Δεν συζητάμε για εργαστήρια, δεν συζητάμε για φοιτητές, αλλά ειδικά στα μικρά παιδιά του δημοτικού τα έχουμε ισοπεδώσει. Έχουμε διαλύσει την ισορροπία τους. Και την ψυχική και την κοινωνική τους προσαρμογή, γιατί το σχολείο είναι
ξέρετε, και το πρώτο περιβάλλον κοινωνικότητας με άλλα άτομα και με συνομιλίκους και με δασκάλους. Τα έχουμε καταστρέψει όλα, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Λοιπόν, κύριε Φασαλιά, έχουμε ισοπεδώσει και τα υπόλοιπα νοσήματα. Έτσι, δηλαδή, έχω βροχή, βοηθήστε με λίγο, έχω βροχή ερωτημάτων προς εσάς. Μου λέει άλλος εδώ. Πόσο πιθανό βλέπει ο κύριος Φασαλινός το ενδεχόμενο να πατάμε ένα κουμπάκι στο ίντερνετ χωρίς τεστ και να γίνεται έτσι η χνηλάτιση? Αναφέρεστε μάλλον στα εβδομαδιαία τεστ. Κάντο μόνος σου, οποία, ναι, αυτοικανοποίηση. Τα οποία δεν έχω καταλάβει εγώ πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα και υπό ποια έννοια θα εφαρμοστεί. Αν έχουμε σκοπό να αφήσουμε τη διαχείριση στον καθένα, να το καταλάβουμε και τότε ναι, θα συμφωνούσα να υπάρχει δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου και ο καθένας να αποφασίζει για τον εαυτό του, θα μπει, δεν θα μπει σε καραντίνα, πώς θα μπει. Το πώς θα μπορέσει να γίνει αξιόπιστα αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα εφαρμοστεί. Να ξεκαθαρίσω. Έχουμε πει από πέρσι ότι ο διαγνωστικός έλεγχος, και το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι βασικό εργαλείο. Μάλιστα. Είναι άλλο αυτό και άλλο πώς θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα. Πάω παρακάτω, γρήγορα. Να θυμίσω βέβαια ότι πέρσι τα τεστ ήταν σπατάλη. Μάλιστα. Έτσι. Έχετε δίκιο. Πάω στο άλλο ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη, λέει, του κυρίου Φαρσαλινού? Η διαρροή έκθεσης Τσιόδρα πρόσφατα φαίνεται να έκανε άλλες προτάσεις από την αντίστοιχη Μαγιορκίνη. Άλλαξαν γνώμη, υπάρχει κόντρα, ανακάλυψαν την αλήθεια? Τι παίζει κατά τη γνώμη του? Όταν κάποιος παίρνει απόφαση ή συζητάει για 10 εκατομμύρια άτομα, δεν μπορούμε να συζητάμε για διαρροές. Εδώ δεν είναι επιστημονικό το ζήτημα. Εδώ είναι πολιτικό το θέμα και όχι κομματικό, πολιτικό. Και είναι ντροπή. Το να συζητάμε μετά από ένα χρόνο να μην έχουμε πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων και να συζητάμε για διαρροές σαν να κάνουμε κομματικά παιχνιδάκια, το θεωρώ κατάντια της επιστημονικής κοινότητας. Αυτό είναι αυτό που σας είχα πει κάποτε, πολιτική με πτυχίο ιατρικής. Και το κάνουν οι επιστήμονες. Δηλαδή θα έχουμε σε λίγο το περιβάλλον του χι επιστήμονα δήλωσε αυτό, το περιβάλλον του ψι επιστήμονα δήλωσε αυτό. Και αυτά είναι αστεία και είναι και αθλειότητες εν μέσω τέτοιας κρίσης που και θανάτους προκαλεί και δεν έχουμε γλιτώσει σχεδόν τίποτα και καταστροφή κοινωνική προκαλεί. Εγώ ντρέπομαι που αυτή είναι η εικόνα της επιστημονικής κοινότητας, να βγαίνει τώρα διαρροές από τι, από επιστήμονες. Όπως τα βλέπουμε αυτά στα κόμματα, non-paper πολιτικών, ναι. Βλέπεις τώρα επιστήμονες να βγάζουν διαρροές. Βγάζουν μια έκθεση διαρρέω δεξιά, την διαρρέω. Υπάρχει κόντρα, θεωρείτε, Τσιόδρα με Μαγιορκίνη που έχουν διαφορετική. Οι διαρροές δείξαν ότι είναι διαφορετικές προτάσεις. Λέτε να υπάρχει τέτοια κόντρα? Κύριε Σαχίνη, δεν θα κάνω καμία τέτοια συζήτηση. Είναι ντροπή για την επιστημονική κοινότητα να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Δεν έχει τίποτα να κάνει με επιστήμη αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να έχουμε τα πρακτικά εξ αρχής και απορώ και τα υπόλοιπα κόμματα πως δεν πιέζουν γι' αυτό. Είναι, μιλάμε ότι υπάρχει και μια ισοπαίδωση στη συμφωνία. Όλοι συμφωνούν φαίνεται με τη διαχείριση. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας με αυτά που ακούω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που συζητάμε για το αυτονόητο. Έχουμε μια καταστροφική διαχείριση και δεν μιλάμε για τις καταστροφές των θανάτων και αυτό που ζούμε τώρα. Μιλάμε για το τι θα ζήσουμε ως κοινωνία και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Μανώλης. Και όχι το βραχυπρόθεσμο. Μανώλης. Και δεν βγαίνουν τα στοιχεία. Καλημέρα από Χανιά. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Φαρσαλινού για τα κλειστά πανεπιστήμια και την ανοιχτή εστίαση όπως ανακοινώνουν σε λίγο καιρό? Τα ανέφερα πριν από λίγο, έτσι πολύ εντάχει, για φοιτητές, για εργαστήρια που έχουν χαθεί και που δεν αναπληρώνονται, κύριε Σαχίνη. Δεν αναπληρώνονται. Δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος ένα εργαστήριο το οποίο το έχει χάσει για πάρα πολλούς μήνες. Υπάρχουν εργαστήρια και σε κλάδους τεχνικούς που βασίζεται η εκπαίδευση στο εργαστήριο, τα οποία έχουν μείνει κλειστά για μήνες. Πώς θα ολοκληρώσουν τη χρονιά αυτοί οι άνθρωποι? Πάρτε και τους φοιτητές ιατρικής. Οι τελειόφοιτοι, πεμπτοετής, εκτοετής. Πώς θα κάνουν ιατρική αυτοί οι άνθρωποι? Μάλιστα. Πώς θα βγουν στην κλινική πράξη? Με τι? Κώστα... Προσέξτε, χρειαζόμαστε προσωπικό, αλλά τους φοιτητές δεν τους βάζουμε.
Είναι τρομερό αυτό. Κώστας, σας τα βάζω γρήγορα γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσεις τώρα. Κώστας, συνονόματος. Κύριε Φαρσαλινέ, λέει, φοβάμαι ότι μετά από το κάτω μόνο στο σπίτι θα πάμε και σε τηλεδιασωληνώσεις. Δεν το βλέπετε, λέει. Κοιτάξτε, είναι λογικό οι ακροατές και όσοι έτσι βλέπουμε μια πιο ψυχρεμή ματιά και δεν έχουν έτσι αντιμετωπίζουν το φάσμα της COVID ψύχωσης, είναι αναμενόμενο να αντιδρούν έτσι. Έχω δει και εγώ πάρα πολλούς να τρολάρουν την κατάσταση. Θα ήταν πάρα πολύ αστεία αν δεν ήταν τόσο καταστροφική. Μάλιστα. Κυριάκος, κύριε Φαρσαλινέλη, χθες έδωσε ο διευθυντής στην τάξη της αδερφής μου, όπως και σε όλο το σχολείο, τηλέφωνο του Υπουργείου για ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή είναι, λέει, η κατάδια μας. Καταλαβαίνετε για ποια οργάνωση μιλάμε. Έπρεπε να γίνει από την αρχή αυτό, αλλά βέβαια όχι με τηλέφωνα στα Υπουργεία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι αστείο. Μάλιστα. Αλλά δείχνει και ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και να θυμίσω ότι στην Επιτροπή και σε επιτροπές που λαμβάνουν τις αποφάσεις, λοιμοξιολόγους και επιδημιολόγους έχουμε και μικροβιολόγους. Τίποτα άλλο. Μιχάλης. Και το πρόβλημα είναι μόνο ενός ασθενή με μια υιογενή λίμωξη. Μιχάλης, τελικά, λέει, κύριε Φασαλινέ, με βάση και τις ανακοινώσεις χθες Προέδρου της Επιτροπής Εμβολιασμών, εσείς τι καταλάβατε για το AstraZeneca? Είναι τόσο αθώο και ακίνδυνο σε βάθος χρόνου? Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί? Και παραπλήσιο ερώτημα του φίλου του Βλάση. Ακούω, λέει, από κάποιους γιατρούς, πήγαινε κάντο, αλλά πριν το κάνεις προληπτικά, πάρε ένα άλλο σπυράκι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία οδηγία για συγκεκριμένη αντιμετώπιση με αντιεμοπατελιακά όπως είναι η ασπιρίνη. Είναι μια προσωπική εκτίμηση του γιατρού που θα την αξιολογήσει και μπορεί να την κάνει. Αλλά δεν υπάρχει οριζόντια οδηγία από τις αρχές να χορηγούνται φάρμακα. Δεν κρίνω αν είναι σωστή ή λάθος η σύσταση. Εγώ σας λέω τι λένε οι οδηγίες. Από εκεί και πέρα, πρώτον, δεν υπάρχει φάρμακο ούτε εμβόλιο που είναι απολύτως ασφαλές. Δεύτερον, όποιος διαβάσει την ανακοίνωση του ΕΜΑ θα δει ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις ανακοινώσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβάσαμε εδώ, μην κουράζεστε, αναλυτικά τη διαβάσαμε. Πολύ, ναι. Πολύ σωστά ο ΕΜΑ διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου και αναμενόμενα, συνεχίζεται ο εμβολιασμός. Το κρίσιμο, και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, κύριε Σακίνη, το κρίσιμο είναι να υπάρχει σωστή επιδημιολογική επιτήρηση, φαρμακοεπαγρύπνηση. Η σωστή φαρμακοεπαγρύπνηση σημαίνει ότι όλες οι επιπλοκές, είτε έχουμε υποψία ότι οφείλονται στο εμβόλιο, είτε είμαστε βέβαιοι ότι δεν οφείλονται στο εμβόλιο ως γιατροί, όλες οι επιπλοκές θα πρέπει να δηλώνονται. Δεν δηλώνεται ότι νομίζουμε ή θεωρούμε εμείς υποκειμενικά. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι εκ των υστέρων, κύριε Φαρσαλινέ. Με συγχωρείτε. Και εσείς μας έχετε μάθει ότι τα εμβόλια απευθύνονται σε γενικά υγιή πληθυσμό προληπτικά. Εκ των υστέρων. Ακριβώς. Και λόγω αυτού. Λόγω του γεγονότος ότι γίνονται οι εμβολιασμοί ενώ η φάση 3 μελέτης ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Λόγω του επίγοντος και του μαζικού και το ότι γίνονται στους υγιείς, γι' αυτό η φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτική. Αλλά η φαρμακοεπαγρύπνηση, όπως σας τη λέω, ίσχυε πάντα έτσι. Όπως επίσης πάντα δεν είναι μόνο ο γιατρός εκείνος ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει την κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ, που είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ελλάδα. Μπορεί και ο ίδιος ο ασθενής ή και ένα συγγενής του να συμπληρώσουν την κίτρινη κάρτα με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Δεν είναι υποχρέωση μόνο του γιατρού. Μάλλον δεν είναι υποχρεωτικό μόνο ο γιατρός να υπογράφει και να συμπληρώνει κίτρινες κάρτες. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε στην ιατρική κοινότητα η αντίληψη και η νοοτροπία, όχι αντίληψη, η νοοτροπία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, ότι αφορά τα πάντα, διότι όπως είδατε, τι συγκρίνουμε για να δούμε αν υπάρχει σήμα? Συγκρίνουμε την συχνότητα κάποιων συμβαμάτων σε μη εμβολιασμένους έναντι τη συχνότητα σε εμβολιασμένους. Πώς, κύριε Σαχίνη, θα κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις αν δεν καταγράφουμε τα πάντα, ακόμα και αυτά που σίγουρα δεν οφείλονται στο εμβόλιο? Τότε, ξέρετε τι θα προκύψει? Θα προκύπτει
ότι το εμβόλιο είναι θεραπεία για τα πάντα. Διότι άκουσα προχθές έναν επιστήμονα να λέει στην τηλεόραση, σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι μόνο 37 θρομβωτικά επεισόδια έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη έναντι χιλιάδων που γίνονται. Και ο πρόεδρος το είπε χθες. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούν λοιπόν, ότι το εμβόλιο είναι θεραπευτικό μέσο για τις θρομβώσεις, δηλαδή να καταργήσουμε τα φάρμακα που έχουμε για την πρόληψη των θρομβώσεων και να κάνουμε το εμβόλιο? Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιστημονικά άκυρα. Διότι και είναι στην πραγματικότητα δείγμα ότι δεν γίνεται σοβαρή φαρμακοεπαγρύπνηση. Για ακούστε εδώ αυτό για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Αυτό το οποίο λένε. Ακούστε απορώ που το λένε κιόλας. Κύριε Φαρσαλίνα, ένα συνάδελφό σας. Γιατί αν ότι μειώνει και τα κατάγματα, μειώνει και τις θρομβώσεις, μειώνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τις φλεγμονές στα χέρια και στα πόδια, στο δέρμα, τότε έχουμε βρει το πανφάρμακο. Λέει εδώ ένα συνάδελφό σας, ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Φαρσαλινέ, μήπως δεν λειτουργούν σωστά στη φαρμακοεπαγρύπνηση οι γιατροί, γιατί θεωρούν ότι θα μπλέξουν, το φοβούνται και δεν στέλνουν κάρτες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να ισχύει αυτό, και δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπλέκει κανένας. Επαναλαμβάνω ότι και ο ίδιος ο ασθενής μπορεί, ή και ένα συγγενής του, να συμπληρώσει την κίτρινη κάρτα με αυτά που συνέβησαν. Να τα περιγράψει μη επιστημονικά. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά που βλέπετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που ανακοινώνονται, αυτά που βλέπετε και στην Αγγλία που ανακοινώνονται, δεν είναι καταγραφές των γιατρών και δεν είναι καταγραφές συμβαμάτων που οφείλονται τεκμηριωμένα στο εμβόλιο. Μάλιστα. Αυτό είναι, θα έπρεπε να γίνει, αλλά μήπως απλά δεν το δηλώνουν? Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν το δηλώνουν, διότι ξέρω την οτροπία και ξέρω πώς κινούνται όλοι. Άλλος... Ξέρω και περιστατικά που δεν έχουν δηλωθεί, να σας πω την αλήθεια. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή βέβαια. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στην Ελλάδα δεν ανακοινώνονται τα στοιχεία. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνονται, δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Επαναλαμβάνω, για να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Γιατί κυκλοφορούν τα έντυπα και από την αμερικανική φαρμακοεπαγρύπνηση και από την αγγλική. Είναι ξεκάθαρο και στην Αμερική και στην Ευρώπη, και το αναφέρουν οι οδηγίες, ότι τα συμβάματα που καταγράφονται και οι αριθμοί αφορούν όλα τα συμβάματα της φαρμακοεπαγρύπνησης, που δεν σημαίνει ότι σχετίζονται αιτιολογικά με αλλά το εμβόλιο. Αλλά μας φυλάγα το καλό για το τέλος, κύριε Φαρσαλίδε, ότι ναι, έχετε εικόνα ότι δεν δηλώνονται. Λέει εδώ η Γεωργία. Ναι. Μετά από 14 μέρες καραντίνα θα πρέπει να κάνει το τεστ και το εμβόλιο κάποιος? Τι εννοείται, μετά από νόσο? Βέβαια, αφού λέει 14 μέρες καραντίνα. Δεν ξέρω αν εννοεί μετά από νόσο, διότι η νόσος είναι 10 μέρες η καραντίνα, δεν είναι 14. Αλλά αν έχει νοσήσει κάποιος, δεν υπάρχει λόγος να πάρει τη σειρά κάποιου άλλου, αν έχει νοσήσει εννοώ πρόσφατα, δεν υπάρχει λόγος να πάρει τη σειρά κάποιου άλλου, ο οποίος δεν έχει νοσήσει και άρα δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανίσει αντισώματα. Θα πρέπει να καθυστερήσει, κατά αυτήν την γνώμη μου, τον εμβολιασμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν πει και οι αρχές. Έχουν ανακοινώσει ακόμα και η Επιτροπή Εμβολιασμού ότι θα μπορούσε να καθυστερήσει για κάποιους μήνες τον εμβολιασμό. Πάντως οι μελέτες και οι οδηγίες δεν λένε αυτό, πρέπει να πω. Οι μελέτες και οι οδηγίες δεν λένε αυτό πράγματι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Λένε να κάνουν όλοι το εμβόλιο. Αυτό λένε. Καταλάβατε. Προσέξτε, εγώ δεν είπα να μην το κάνει, είπα να το καθυστερήσει. Δηλαδή να μην το κάνει άμεσα, αμέσως μετά. Γιατί θα το στερήσει από κάποιον ο οποίος δεν έχει εκτεθεί στον ιό και δεν έχει καθόλου αντισώματα, και επιπλέον δεν έχουμε επαρκή εμβόλια για όλους αυτή τη στιγμή. Άρα, όπως κάνουμε προτεραιοποίηση σε ηλικιωμένους, μετά θα πάμε σε ομάδες με συνοσηρότητες, έτσι θα πρέπει να γίνει και προτεραιοποίηση με βάση το αν κάποιος έχει εκτεθεί στον ιό και αναμένουμε να έχει αντισώματα, έναντι κάποιου που δεν έχει χτεθεί στον ιό και δεν έχει αντισώματα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα κύριε Φαρσαλινέ, διαφωνώ μαζί σας ως προς το εξής. Δεν συμφωνούν με τη διαχείριση πανδημίας όλα τα κόμματα. Μπορεί διάφορα στελέχη κομμάτων να μην έχουν ιδέα από διαχείριση πανδημίας, αλλά άλλο αυτό και άλλο συμφωνούν. Κανένα κόμμα επί της ουσίας δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διαχείριση από την κυβέρνηση και την Επιτροπή Επιστημόνων. Γιώργος από Πάρο. Και για να απαντήσετε συνολικά, έχω και το φίλο εδώ πέρα τον Γρηγόρη που λέει καλά όλα αυτά. Α, και ο Μιχάλης λέει το ίδιο πράγμα. Και ο Δημήτρης από τη... Καλά ρε παιδιά, πέσατε όλοι μαζί. Εντάξει λέει όλα αυτά, έχουμε καταλάβει τον μπάχαλο. Πέστε μας κύριε Φαρσαλινέ, πώς θα προστατευτούμε εμείς και τα παιδιά μας
από αυτό το μπάχαλο της διαχείρισης. Πολύ ωραία ερώτηση. Τώρα για το πολιτικό ζήτημα θα σχολιάσω μόνο και θα πω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ ως ένας απλός πολίτης που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα πολιτικά υπό την έννοια του να ψάχνω τις προτάσεις του κάθε κόμματος. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τώρα μπορεί να συμφωνήσω ότι αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτή είναι η πηγή πληροφόρησης και μπορεί να μην είναι αυτή η πραγματική. Στο άλλο, κοιτάξτε, προστασία θα έρθει όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όπου το κύμα θα πέσει από μόνο του, άσχετο αν θα μας σερβιριστεί σε εισαγωγικά ως αποτέλεσμα των μέτρων. Να θυμίσω ότι πέρσι, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ήπιο το κύμα, πάρα πολύ ήπιο, διότι προφανώς υπάρχει και εποχικότητα. Και προσέξτε, πέρσι όπου δεν είχαμε την ίδια φυσική ανοσία, δηλαδή ανοσία στον πληθυσμό μέσω της έκθεσης στον ιό, και δεν είχαμε και εμβόλια καθόλου. Άρα και φέτος, όποιος παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης συνήθως ως αυθεντία και μας λέει ότι το Μάιο εκτιμώ ότι θα πέσει το κύμα, αυτό που κάνει είναι να περιγράφει το αυτονόητο. Έτσι, δεν είναι ούτε πρόβλεψη, ούτε επιστημονική αξιολόγηση, ούτε επιστημονική άποψη. Είναι το αυτονόητο. Τώρα, το πώς θα σερβιριστεί σε εισαγωγικά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι του λένε και ότι του σε εισαγωγικά σερβίρουν. Από εκεί και πέρα, αυτό αναμένουμε να συμβεί. Οτιδήποτε άλλο θα είναι τρομερή έκπληξη. Θα λέγω, γι' αυτό και κάνω και την πρόβλεψη, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, η οποία δεν είναι πρόβλεψη, είναι σαν να διαβάζεις ανοιχτό γράμμα και να παριστάνεις το γράμμα ήταν κλειστό. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς θα προστατευτεί ο καθένας. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η ατομική συμπεριφορά παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο. Δυστυχώς, βλέπω ότι δεν συμβαίνει από τον απλό κόσμο. Βλέπω και είμαι και εγώ έτσι αποδέκτης και έχω προσωπική εμπειρία από κινήσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνουν, όπως για παράδειγμα κάποιος να έχει ελαφρά συμπτώματα και παρόλα αυτά να έρχεται σε επαφή με άλλους, το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω πως ακόμα και τώρα συμβαίνει αυτό και δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι όταν έχεις κάποια συμπτώματα ύποπτα το πρώτο που θα σκεφτείς ήταν αυτό. Όλοι ξέρετε έχουν... Γρήγορα και... κύριε Φαρσαλίνε, γιατί έχω βροχή ερωτήματα, πρέπει να τα καλύψω όλα. Δεν προλάβουμε. Λοιπόν, η ατομική συμπεριφορά με το να περιορίζεις επαφές σου, με το να μην εκθέτεις ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, οι γονείς μου οι οποίοι μένουν 800 μέτρα μακριά από μένα, έχω να τους δω 1,5-2 μήνες. Πρέπει να κλείσω όλο τον πληθυσμό για να μην πάω να τους δω. Και ανοιχτά όταν ήμασταν, απέφευγα να τους δω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταστρέψουμε την κοινωνία όλοι για να πάρουμε μόνοι μας τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Σαφές. Το να περιορίσουμε τις επαφές μας με πιο ηλικιωμένους, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τη Λιανική, πρέπει να κλείσουμε την εστίαση, πρέπει να κλείσουμε τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, γρήγορες απαντήσεις ή δυνατό μονολεκτικά. Ναι. Λέει Μάνος, επειδή λέει ακύρωσα το ραντεβού εμβολιασμού του πατέρα μου λόγω θρομβοπενίας, του έβαλαν πέναλτι, τι είναι αυτό, 28 ημερών. Και μετά θα ξανακλείσουν ραντεβού. Τι να κάνω? Πέναλτι. Νομίζω ότι φαντάζομαι ότι αυτό έγινε συνεννόηση με το γιατρό του και καλώς έκανε, θα περιμένει και θα προσέχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Άλλος, ο Χρήστος Αταγιάννενα. Θα υπάρξει πρόβλημα με όλα αυτά που γίνονται με τα περίφημα διαβατήρια? Μία απάντηση γρήγορη. Δηλαδή στέκουν αυτό, ρωτάει. Τα διαβατήρια είναι ένα άκρος, με τον τρόπο που πάνε να εφαρμοστούν βέβαια, ναι. Είναι ένα άκρος αντιδημοκρατικό μέτρο. Βλέπω σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο νόμο που ετοιμάζονται να ψηφίσουν, όπου θα μπαίνουν πρόστιμα αν κάνεις ταξίδι στο εξωτερικό χωρίς σημαντικό λόγο. Ακούστε τώρα, μιλάμε τώρα για καταστάσεις Βόρειας Κορέας. Εκεί καταντάμε σε αντιλήψεις και τρόπο ζωής επιπέδου Βόρειας Κορέας. Πώς θα μπορούσε αλλιώς, πείτε μου γρήγορα κύριε Φρασαλίνε, και είναι ένα θέμα που θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα με τα διαβατήρια. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς λοιπόν η μετακίνηση? Συγγνώμη, εσείς πιστεύετε ότι με τα διαβατήρια θα προαθεί? Όχι, εγώ δεν πιστεύω, αλλά δώστε μια πρόταση. Όχι, στον κόσμο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν το πιστεύω. Μα μην με ρωτάτε το αυτονόητο. Πώς αλλιώς όμως, ποια είναι εναλλακτική? Διότι αυτό θα σου πω. Πώς αλλιώς? Ναι.
θα έπρεπε να έχουμε πάρει όλα τα μέτρα τα οποία δεν έχουμε πάρει εδώ και καιρό, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι σε όλες το ίδιο πράγμα και γι' αυτό δεν έχουν και όλες τον ίδιο, την ίδια χρονική διάρκεια lockdown που έχουμε εμείς, και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι κάτι με το οποίο θα ζήσουμε, διότι όποιος πιστεύει ότι θα εξαφανιστεί ο ιός, μάλλον δεν έχει αντίληψη πραγματικότητας. Θα θυμίσω εγώ πολύ απλά ότι ποτέ στην ιστορία δεν έχουμε εξαφανίσει μια ιογενή λίμωξη με ένα εμβόλιο ή με την νόσο να προκαλούν, να προσφέρουν βραχυχρόνια ανοσία. Ακόμα και οι παιδικές ιογενείς νόσοι, η λαρά, ερυθρά, παροτίτιδα, οι οποίες δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά έχουν κατασταλεί σε εκπληκτικό βαθμό, προσφέρουν τόσο η νόσος η ίδια, όσο και τα εμβόλια, μακράς διάρκειας ανοσία, πάρα πολλών ετών, και φυσικά δεν μεταλλάσσονται και οι ίδιοι. Η κορονοϊή δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως με εκείνους ιούς. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσω, Νεκτάριος, καλημέρα σας. Το παράλογο της υπόθεσης φανερώνεται στο εξής, λέει ο Νεκτάριος. Η σύζυγός μου νοσηλεύτρια μπήκε σε 7ήμερη καραντίνα γιατί ήρθε σε επαφή με πιθανό κρούσμα συναδέλφου της. Όσοι διοικητικοί ήρθαν και αυτοί σε επαφή με το πιθανό κρούσμα, μπήκαν 14 μέρες καραντίνα. Το πιθανό κρούσμα έχει 3 τεστ αρνητικά για κορονοϊό, αλλά επειδή συνεχίζει να έχει κάποια συμπτώματα, βρίσκεται σε καραντίνα, περιμένοντας το αποτέλεσμα 4ου τεστ. Όλοι οι άλλοι που ήρθαν σε επαφή και ας είχαν αρνητικά τεστ, επέστρεψαν στις δουλειές τους. Μία παρατήρηση και μία δεύτερη, και να τελειώνουμε με αυτό, κύριε Φαρσαλινέ μου. Δεν δηλώνουν, λέει, καλά τα λέει ο Φαρσαλινός. Παράδειγμα δικό μου, δάσκαλος κάνει το εμβόλιο και μετά από 2 μέρες χάνει μέρος ακοής στο ένα αυτή. Υποψιάζεται παρενέργεια, απευθύνεται σε 3 γιατρούς, τον καθησυχάζουν ότι δεν είναι παρενέργεια. Σας πληροφορώ ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό που ακούω, είναι αρκετά. Και έχουν καταγραφεί και στα κοινωνικά δίκτυα. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι, όπως σας είπε και ο Κροατής, αυτή ακριβώς είναι και η αντίδραση συναδέλφων. Δεν είναι από το εμβόλιο. Μα δεν ξέρουμε αν είναι από το εμβόλιο. Τι σημαίνει δεν είναι? Ποιος ξέρει ότι είναι δηλαδή και ότι δεν είναι? Και ποιος μπορεί να αποδείξει ότι είναι ότι δεν είναι? Γι' αυτό σας είπα ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι κρίσιμη. Η κόφωση δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Υπάρχουν γκρουπ στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έχει περιγραφεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Αυτό και μόνο δημιουργεί μια υποψία, αλλά όταν δεν καταγράφεται για να δούμε τη συχνότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Διότι η απάντηση που πήρε και ο ακροατής σας και που δίνουν όλοι, ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα, είναι ότι δεν φταίει το εμβόλιο, αποκλείεται να φταίει το εμβόλιο, λες και το ξέρουν. Πώς το ξέρουν δεν μας έχουν πει, απλά το ξέρουν, γιατί δεν φαντάζονται ότι θα φταίει το εμβόλιο. Αυτή είναι η απάντηση. Πώς θα καταγραφεί αυτό? Εγώ αμφιβάλλω ότι θα υπάρχει και καμία καταγραφή, να σας πω την αλήθεια, στις φαρμακοπαγρύπνες, αλλά βέβαια δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και δεν γνωρίζουμε. Διότι θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τι υπάρχει στη φαρμακοεπαγρύπνηση και τι διαβάζουμε από καταγραφές ασθενών ή των γιατρών τους που τα καταγράφουν στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Θα τα πούμε από εβδομάδα και για τα διαβατήρια πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.